Ο αξιοσέβαστος Σωκράτης γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, γύρω στα 470 π.Χ. Πολλοί τον θεωρούν πατέρα της δυτικής φιλοσοφίας. Άλλοι πιστεύουν ότι ήταν αξιδερκής δάσκαλος και φωτισμένη ύπαρξη. Ο Σωκράτης πίστευε ότι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου εδώ στη γη είναι η ανακάλυψη της αλήθειας. Έλεγε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνουν τη ζωή τους στην οικογένεια, το επάγγελμα και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, ενώ στην ουσία θα έπρεπε να νοιάζονται για το καλό της ψυχής τους. Δείχνοντας έπρακτη συμπόνια για κάθε μορφή ζωής, ο Σωκράτης ακολουθούσε και προωθούσε χορτοφαγική διατροφή. Οι περισσότερες πληροφορίες για τον Σωκράτη, την ζωή του και την φιλοσοφία του καταγράφηκαν μετά τον θάνατό του από δύο μαθητές του, τον Πλάτωνα και τον Ξενοφόντα. Αυτοί οι μαθητές έγραψαν πολλά βιβλία για τον δάσκαλό τους, με κύριο χαρακτήρα φυσικά τον Σωκράτη. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα απόσπασμα από τους πιο περιτεχνικούς και συναρπαστικούς διαλόγους του Σωκράτη με τον φίλο του μαθηματικό Θεέτητο. Ο αξιοσέβαστος δάσκαλος κεντρίζει το ενδιαφέρον καθώς μιλά για την επιστήμη και την αντίληψη. Ο Σωκράτης είπε στον Θεέτητο: «Αναλογήσου όμως και το εξής. Σε περίπτωση που κάποιος μας ρωτούσε κάτι εύκολο και δευτερεύον, λόγου χάρη για τον πυλό, τι πράγμα είναι? Αν του απαντούσαμε πως είναι ο πυλός των τεχνητών χυτρών και ο πυλός των τεχνητών κλιβάνων και ο πυλός των πληθωπιών, δεν θα είμαστε γελοί?» «Έτσι φαίνεται», είπε ο Θεέτητος. «Καταρχάς, επειδή βέβαια θα πιστεύαμε πως από τη δική μας απάντηση κατάλαβε κάτι αυτός που ρώτησε, όταν αναφέρουμε τον πυλό. Είτε προσθέσουμε πως είναι ο πυλός των αγαματοποιών, είτε άλλων τεχνητών. Ή έχεις τη γνώμη πως κάποιος καταλαβαίνει την ονομασία κάποιου αντικειμένου για το οποίο δεν ξέρει τι είναι?» «Καθόλου». «Συνεπώς, δεν καταλαβαίνει την γνώση των υποδημάτων αυτός που δεν γνωρίζει τι είναι γνώση?» «Όχι βέβαια, ούτε κάποια άλλη τέχνη». «Έτσι είναι». «Άρα είναι γελία η απόκριση αυτού που ρωτήθηκε τι είναι γνώση, όταν απαντά το όνομα κάποιας τέχνης. Απαντά σε ποιο αντικείμενο ανήκει η γνώση, χωρίς να έχει ρωτηθεί τούτο. Ύστερα, αν και μπορεί να απαντήσει εύκολα και σύντομα, παρηδιαβαίνει δρόμο ατελείωτο. Για παράδειγμα, και στην ερώτηση για τον πυλό, ήταν εύκολο και απλό να πει πως ο πυλός είναι χώμα ανακατεμένο με νερό και να διαφορήσει τίνος είναι. Ο Θεέτητος είπε: «Τώρα τουλάχιστον, Σωκράτη, μοιάζει εύκολα. Όμως ρωτάς κατά πάσα πιθανότητα ότι ακριβώς ήλθε πριν λίγο στο νου μας, καθώς συζητούσαμε σε μένα και στον Θεόδωρο. Γιατί όμως, αν επενώντας σε για την ικανότητά σου στον τρέξιμο, έλεγε πως κανένα νέο δεν έχει συναντήσει τόσο γρήγορο και μετά παραβγείς με τον ταχύτερο δρομέα που βρίσκεται στην ακμή του και αιτηθείς, νομίζεις πως αυτός εδώ επένεσε με τρόπο λιγότερο αληθινό?» «Όχι. Για τη γνώση όμως, όπως έλεγα πριν λίγο, θεωρείς ασήμαντη την ευρέση της και όχι από τα ιδιαίτερος δύσκολα?» «Μα τους ουρανούς, από τα δυσκολότατα τη θεωρώ». «Να έχεις λοιπόν αυτοπεποίθηση και να πιστεύεις πως ο Θεόδωρος μιλάει σωστά και με κάθε τρόπο να δείξεις προθυμία να καταλάβεις για τα υπόλοιπα ζητήματα, αλλά και για τη γνώση τι τέλος πάντων είναι». «Θα φανεί η προθυμία μου, Σωκράτη».
Έλα λοιπόν, καλά άρχισες προηγουμένως. Προσπάθησε να μιμηθείς τον τρόπο που απάντησες για τις δυνάμεις και όπως περιέλαβες σε ένα γνώρισμα αυτές που είναι πολλές, έτσι και για τα πολλά ήδη γνώσεις να μιλήσεις με ένα λόγο. Να ξέρεις όμως, Σωκράτη, πως επιχείρησα πολλές φορές να εξετάσω όταν μάθαινα για τις ερωτήσεις που έκανες. Δεν μπορώ όμως να πείσω τον εαυτό μου ότι εκφράζομαι ικανοποιητικά, ούτε να ακούσω άλλον να μιλάει με τον τρόπο που ζητάς εσύ. Αλλά δεν μπορώ να απαλλαγώ από το να με ενδιαφέρει. Νιώθεις οδύνες, αγαπητέ θεέτητε, διότι δεν είσαι άδειος, αλλά εγκυμονείς. Δεν καταλαβαίνω, Σωκράτη, απλώς λέω τι μου συμβαίνει. Ο Σωκράτης είπε, «Αστείε μου, δεν έχεις ακούσει πως είμαι γιος Μαίας, πολύ ευγενικής και σοβαρής, της Φεναρέτης? Έχεις ακούσει άραγε πως ασκώ την ίδια τέχνη?» «Καθόλου». «Να το ξέρεις τότε, μη με φανερώσεις όμως στους άλλους. Έχω φίλε μου την τέχνη τούτη, αλλά κρυφά. Οι άλλοι δεν τον ξέρουν και δεν τον αναφερούν για μένα, αλλά λένε πως είμαι πολύ παράξενος και πως κάνω τους ανθρώπους να απορούν. Αλήθεια, το έχεις ακούσει αυτό?» «Το έχω ακούσει». «Να σου πω λοιπόν την αιτία». «Οπωσδήποτε». «Αναλογήσου πως έχουν όλα τα σχετικά με τις μέες και θα καταλάβεις εύκολα αυτά που θέλω. Ξέρεις βέβαια πως καμία που μπορεί ακόμα να κυοφορήσει και να γεννήσει δεν ξεγεννάει άλλες, αλλά αυτό κάνουν όσες δεν μπορούν πια να τεκνοποιήσουν». «Ασφαλώς». «Λένε πως αιτία για τούτο είναι η Άρτεμις, που, αν και άγαμη, εποπτεύει τις γεννήσεις. Δεν παραχώρησε στις στήρες το δικαίωμα να ξεγεννούν, γιατί η ανθρώπινη φύση είναι αδύναμη να αποκτήσει την τέχνη ζητήματος που αγνοεί. Το ανέθεσε όμως σε όσες δεν μπορούν να γεννήσουν λόγω ηλικίας, τιμώντας έτσι την δική της εικόνα. Δεν είναι όμως φυσικό και αναγκαίο και τούτο να καταλαβαίνουν οι μέες περισσότερο από ό,τι οι άλλοι τις εγγύους και μη?» «Ασφαλώς». «Δεν δίνουν επίσης οι μέες φάρμακα και δεν λένε εξόρκια, καταφέρνοντας έτσι την διέργηση των οδύνων ή, αν θέλουν, την καταπράγησή τους, κάνοντας επίσης να γεννούν οι δίστοκες?» «Έτσι είναι». «Γνωρίζεις επίσης και τούτο το χαρακτηριστικό τους, ότι δηλαδή είναι ικανότατες προξενήτρες?» «Δεν το γνώριζα καθόλου». «Βέβαια, μόνο οι αληθινές μέες ταιριάζει να κάνουν σωστά προξενιά. Η δική μου μευτική τεχνή έχει τα υπόλοιπα που διαθέτουν εκείνες. Διαφέρει όμως ως προς το ότι ξεγεννάει άντρες και όχι γυναίκες και εποφτεύει τις ψυχές τους που γεννούν και όχι τα σώματα. Το σημαντικότερο στοιχείο της δικής μου τέχνης είναι ότι μπορεί με κάθε τρόπο να εξετάζει ποιο από τα δύο συμβαίνει. Δηλαδή, γεννάει η διάνοια του νέου φάντασμα και ψέμα ή πλάσμα ζωντανό και αληθινό. Έχω επίσης και τούτο που διαθέτουν οι μέες. Είμαι άγονος ως προς τη σοφία, ενώ αυτό ακριβώς για το οποίο πολλοί με κατηγόρησαν, ότι απευθύνω ερωτήσεις στους άλλους, αλλά ο ίδιος δεν αποφαίνομαι για τίποτα, επειδή δεν διαθέτω καθόλου σοφία. Βάσιμα μου το καταλογίζουν. Αιτία για τούτο είναι το εξής. Ο Θεός με αναγκάζει να ξαγεννώ, αλλά με εμποδίζει να γεννώ. Ο ίδιος δεν είμαι ιδιαίτερα σοφός και δεν διαθέτω κανένα τέτοιου είδους έβριμα, γέννημα της ψυχής μου. Όσοι με συναστρέφονται, φαίνονται καταρχάς, μερικοί τουλάχιστον, απολύτες αμαθείς. Ενώ όλοι, κατά την πρόοδο της συναναστροφής μας, σε όσους ο Θεός επιτρέπει, επιτυχάνουν θαυμαστή επίδοση, όπως φαίνεται στους εαυτούς τους και στους άλλους. Είναι λοιπόν ολοφάνερο τούτο,
πως από μένα δεν έμαθαν ποτέ τίποτα, αλλά οι ίδιοι από μόνοι τους ανακάλυψαν και γέννησαν πολλά και καλά. Η νέευση βέβαια οφειλείται στον Θεό και σε μένα. Αποδεικνύεται κατά αυτόν τον τρόπο. Πολλοί ως τώρα που αγνόησαν τούτο και απέδωσαν την αιτία στους εαυτούς τους, περιφρονώντας με είτε από μόνοι τους είτε επειδή πίστηκαν από άλλους, έφυγαν από κοντά μου νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Αφού απομακρύνθηκαν, άβλωσαν τα υπόλοιπα τέχνα τους λόγω φαύλων συναναστροφών, ενώ όσα τους είχα μέευσει εγώ, τα ανέθραψαν άσχημα και τα έχασαν. Υπολόγισαν τα ψέματα και τα φαντάσματα περισσότερο από τα αληθινά και τελικά φάνηκαν και στους ίδιους και στους άλλους αμαθείς. Από τούτους, όταν ξαναγυρίζουν και ζητούν τη συναναστροφή μου και κάνουν γι' αυτό αξιοθαύμαστες πράξεις, από τη συναναστροφή ορισμένων το δαιμόνιό μου με αποτρέπει, ενώ επιτρέπει να συναστρέφουμε μερικούς και οι τελευταίοι ανακτούν την επίδοσή τους. Χαριτωμένοι θεατές, είμαστε ευλογημένοι που σας είχαμε μαζί μας σήμερα στα Λόγια Σοφίας.